συναδέλφες και συνάδελφοι, ξεκινώντας θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους αγώνες των εργαζομένων και στους συναδέλφους που πήραν και εδώ το λόγο, στους συναδέλφους από το ΕΚΑΒ, στους συναδέλφους από την ΕΡΤΡΙΑ, στους δασεργάτες, στους συναδέλφους από τη Μαλαματίνα, σε όλους τους συναδέλφους, σε όλα τα συνδικάτα που αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματά τους. Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη των συνδικάτων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι δεδομένη, είναι αμέριστη, είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε δίπλα τους, γιατί τα αιτήματά τους είναι δίκαια και γιατί αυτά δεν είναι ορισμένα, παρά ορισμένα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι η κυρίαρχη πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, όπως εφάρμοσαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν σταματάνε πουθενά, δεν υπολογίζουν κανένα συλλογικό δικαίωμα, δεν υπολογίζουν την προστασία της ίδιας της ζωής και της περιουσίας των εργαζομένων. Γι' αυτό και το συλλαλητήριο των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι ένα αντάξιο των απαιτήσεων συλλαλητήριο, πρέπει να είναι και πέφτει αυτό το βάρος στα συνδικάτα και στους μαζικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, να είναι μια πρώτη μαζική, μαχητική, αγωνιστική απάντηση, η οποία θα καλλιεργεί την κλιμάκωση για απεργιακές κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό τον αντιλαϊκό αγροστρωτήρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, συνάδελφοι. Και εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι για αυτό το συλλαλητήριο έχουν μείνει 10 ημέρες. Από αυτή τη σκοπιά απαιτούνται, κατά τη γνώμη μας, και πολύ συγκεκριμένα οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε και τη μαζικότητα και την αγωνιστικότητα και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Για παράδειγμα, επειδή τέθηκε και σωστά από τον συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ, βλέπετε ο Υπουργός Εργασίας, ο Γεωργιάδης, δεν έχει περάσει μέρα που να μην βρίσκεται σε ένα κανάλι ή σε ένα μεγάλο μέσο κοινωνικής, σε ένα μεγάλο ηλεκτρονικό μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προπαγανδίσει τα καλά δήθεν του νομοσχεδίου. Άρα, από τη δικιά μας τη σκοπιά, δεν πρέπει να περάσει αυτή η προσπάθεια μονολυθικής ενημέρωσης των εργαζομένων. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να φτάσει η ουσία αυτού του αντιλαϊκού περιεχομένου σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλα τα συνδικάτα. Τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο? Τι είναι αυτό το καινούριο που φέρνει και μάλιστα σε συνθήκες που η ακρίβεια και άλλα αντιδραστικά μέτρα κάνουν τη ζωή των εργαζομένων ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο ανυπόφορη, με βάση και τις συνέπειες που περιγράφηκαν για την υγεία του λαού, για την εκπαίδευση των παιδιών του, για τα ίδια τα εργασιακά και συνδικαλιστικά του δικαιώματα. Άρα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις τις επόμενες 10 ημέρες να φτάσει όσο το δυνατόν πιο πλατιά το μήνυμα και η θέση των συνδικάτων. Το δεύτερο, πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια προπαγάνδας όλες αυτές τις 10 μέρες που απομένουν. Με κάθε τρόπο, με τις ανακοινώσεις, με τις αφίσες των συνδικάτων, με άρθρα των σωματείων, με προσπάθεια ενημέρωσης μέσα από εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές των συνδικάτων, με τις εφημερίδες των σωματείων, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γενικά δεν πρέπει να χάσουμε κανέναν τρόπο και καμία δυνατότητα να προπαγανδίσουμε όσο το δυνατόν πιο πλατιά τις θέσεις και τις συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Πρέπει να κοκκινήσει στην κυριολεξία η πόλη της Θεσσαλονίκης από τις αφίσες, τα συνθήματα και τα μηνύματα των συνδικάτων. Τρίτο, κατά τη γνώμη μας, η δημιουργία αγωνιστικού κλίματος. Η αγωνιστική στήριξη σε κάθε κλάδο και σε κάθε αγωνιστικό σταθμό, όπως για παράδειγμα των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ με το πρόγραμμα δράσης που ανακοινώθηκε, πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει σε κάθε κλάδο, σε κάθε σωματείο. Πρέπει να υπάρχουν αγωνιστικοί σταθμοί σε κάθε χώρο δουλειάς μέχρι τις 9 του μήνα, τέτοιοι που να διαμορφώνουν αγωνιστικό κλίμα και να συμπαρασύρουν σε όσο το δυνατόν
πιο μαζική συμμετοχή. Γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και δεν περιμένουν και ευκαιρίες τέτοιες το επόμενο διάστημα, τις επόμενες άμεσες μέρες θα υπάρξουν πολλές. Από μία πώληση που μπορεί να υπάρξει σε ένα χώρο δουλειάς, από την εργοδοτική τρομοκρατία που μπορεί να υπάρξει σε ένα χώρο δουλειάς με την Α ή Β αφορμή, από την αλληλεγγύη, από όλα που πρέπει να γίνουν. Φυσικά μπροστά μας θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, σε πολλές πόλεις τις επόμενες μέρες οργανώνονται κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς που θα γίνουν. Μπορεί να υπάρξουν και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης τέτοιες αφορμές για να πολλαπλασιάσουν το αγωνιστικό κλίμα. Κατά τη γνώμη μας, το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση πρέπει να θέσουμε στην ατζέντα δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο, δεν φτάνει η περιγραφή μιας κατάστασης στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους. Πρέπει να έρθει στο επίκεντρο της συζήτησης τι είναι αυτό που αλλάζει. Τι είναι αυτό που έρχεται χειρότερο αν περάσει και εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Για παράδειγμα, με βάση τον νόμο Χατζηδάκη, το διάλειμμα εργασίας έχει βγει έξω από το ωράριο εργασίας. Με δεδομένο ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιβάλλουν 13 ώρες δουλειάς, σημαίνει ότι προχωράει η ουσιαστική κατάργηση του διαλύματος της εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς και σε όλους τους κλάδους. Για σκεφτείτε τι θα γίνει σε εκείνον τον εργαζόμενο, ο οποίος για να μπορέσει να επιβιώσει ο ίδιος και η οικογένειά του θα πρέπει να αλλάζει 2 και 3 δουλειές, και άμα χρειάζεται να πηγαίνει και μισή ώρα από τη μια δουλειά στην άλλη. Αυτός ο χρόνος δεν θα κόβεται από το χρόνο ανάπαυσης. Άρα η εξάντληση και εντατικοποίηση των εργαζομένων θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και φυσικά η κυβέρνηση παίρνει μέτρα να μην μείνει απ' έξω κανένας κλάδος και χώρος δουλειάς. Ακόμα και κλάδοι και χώροι δουλειάς οι οποίοι πρόσφατα έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλοι μπορούμε να σκεφτούμε τι θα μπορεί να σημαίνει η εφαρμογή του νόμου σε ένα μεγάλο εργοτάξιο, όπου μια μεγαλοκατασκευαστική εταιρεία έχει μέσα 5-10 εργολάβους με διαφορετικά αφημί, που θα μπορούν να παίρνουν τον ίδιο οικοδόμο και να τον βάζουν να δουλεύει 13 ώρες την ημέρα χωρίς ούτε ένα λεπτό υπερορία. Άρα, το τι θα σημαίνει η εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου σε κάθε κλάδο και σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να έρθει στο επίκεντρο της συζήτησης. Πολύ συγκεκριμένα. Δεύτερο ζήτημα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα μα τίποτα από τους εργατοπατέρες στη ΓΕΣΕΕ σε αυτό που λέμε εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, στην ΑΔΔΗ κτλ. Έγινε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ στην Αθήνα. Δεν έγινε σχεδόν καθόλου συζήτηση για το νομοσχέδιο. Η βασική αντίληψη είναι ότι αυτό δεν αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Κι όμως, αυτό το νομοσχέδιο ανοίγει το δρόμο να εφαρμοστεί και η εξαήμερη εργασία και στο δημόσιο τομέα. Όχι μόνο σε αυτούς τους εργαζόμενους που δουλεύουν με σχέσεις ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο, αλλά και στους ίδιους τους δημόσιους υπάλληλους, αυτούς καθεαυτούς. Να πάρουμε τη ΓΕΣΕΕ. Σήμερα κυκλοφόρησε το υλικό της για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει μία λέξη μέσα για το ίδιο το νομοσχέδιο. Λες και δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Λες και δεν κατατίθεται τίποτα. Δεν αποτελεί δηλαδή απορίας άξιο το γεγονός ότι 5 μέρες που είναι το νομοσχέδιο στη δημόσια διαβούλευση δεν έχει βγάλει ούτε μία λέξη για αυτό το έκτρωμα. Και τα φυσικά αυτή την αντίληψη του να υποδεχτεί, του να δεχτεί μάλλον η εργατική τάξη αυτό το νομοσχέδιο παραδομένοι με ψηλά τα χέρια, είναι αυτά που λέγανε εδώ οι συνάδελφοι από την πλειοψηφία και τη στάση που κράτησε η πλειοψηφία στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τι λέει η ΓΕΣΕΕ στην πρώτη της γραμμή? Ότι πρέπει οι όποιες ρυθμίσεις, λέει, θα γίνουν, να γίνουν στη βάση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης. Μα στη βάση μιας οικονομοτεχνικής μελέτης νομοθετεί η κυβέρνηση. Δεν έχουν ακούσει τον Πισαρίδη.
Δεν έχουν ακούσει την έκθεση Πισαρίδη που είναι ο οδηγός για την εφαρμογή όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων. Όμως καλλιεργούν τις αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει μια υγιής επιχειρηματικότητα, μπορεί να υπάρξουν φιλολαϊκά μέτρα μέσα σε αυτή τη βαρβαρότητα. Τον ίδιο το Χαβά, η ΓΕΣΕ και οι ΑΔΔΗ πλειοψηφίες τους όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούν αυτές οι πλειοψηφίες να οργανώσουν την πάλη του λαού? Δεν το έκαναν και δεν πρόκειται να το κάνουν, γιατί υπηρετούν εκ διαμέτρου διαφορετικά στρατόπεδα από τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης. Και φυσικά, επειδή γίνανε και οι εκλογές πρόσφατα, κανείς δεν έχει να περιμένει και από τα κόμματα. Αλήθεια, αν ήταν φιλολαϊκά αυτά τα μέτρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία τα κράτησε στο σιρτάρι μυστικά την προεκλογική περίοδο? Αν ισχύουν όλα αυτά που λέει κάθε μέρα ο Γεωργιάδης και η παπαγάλη της στα κανάλια και σε εφημερίδες, γιατί δεν μας τα έλεγαν και εμάς? Γιατί δεν τα έλεγαν και στους εργαζόμενους να τα ξέρουν πριν τις εκλογές ότι θα νομοθετήσουν σύνταξη στα 74 και συλλογικές συμβάσεις εργασίας μηδενικών ωρών? Αλήθεια, πού είναι τα κόμματα του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, ενώ είναι 5 μέρες στη δημόσια διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο? Δεν έχουν βγάλει ούτε μια ανακοίνωση ως κόμματα που να το καταδικάζουν. Μάλιστα υπήρξε σημαίμος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στα πλαίσια όλης αυτής της φαρσοκομωδίας που το λένε και συνέδριο, βγαίνει και λέει ότι μα καλά λέει, δεν παίρνει λέει χαμπάρι η Νέα Δημοκρατία τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις λέει εφαρμόζουν δίκαιη εργατική πολιτική 35ωρο χωρίς μειώσεις μισθών. Μα καλά, αυτά τα στελέχη τώρα προσγειωθήκανε σε αυτόν τον πλανήτη? Δεν έχουν πάρει χαμπάρι τους μεγάλους εργατικούς αγώνες που γίνονται όλους τους προηγούμενους μήνες στην Ευρώπη, γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι εργάτες στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία, παντού, για τη ζωή λάστιχο και τη χαμοζωή, τους μισθούς πείνας, και μας τους λένε ότι είναι και πρότυπο? Το βασικό που πρέπει να ξεκινά και να τελειώνει η κουβέντα των συνδικάτων είναι τα σύγχρονα δικαιώματα. Ότι η εργατική τάξη πρέπει να περάσει στην αντεπίθεση. Ότι δεν πρέπει να κάνει μόνο αγώνες άμυνας, αλλά πρέπει να διεκδικήσει όσα παράγει με τον υδρότα της και με το αίμα της. Με τους νεκρούς της. Κάθε εργάτη σήμερα πρέπει να διεκδικεί το σύγχρονο, το αναγκαίο, να μπορεί να ζει την οικογένειά του με μία δουλειά και με ένα μισθό. Με σταθερά δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με αξιοπρεπείς μισθούς που θα μπορούν να τον κάνουν να κοιτάζει τα παιδιά του στα μάτια με υπερηφάνεια ότι μπορεί να του προσφέρει και υγεία και πολιτισμό και αθλητισμό και ψυχαγωγία και όσα έχει ανάγκη σήμερα για να ζήσει και να ευημερήσει η λαϊκή οικογένεια. Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας πρέπει να μπουν οι σύγχρονες ανάγκες εργατικής τάξης που δεν χωράνε σε αυτό το σύστημα της βαρβαρότητας, και γι' αυτό οι εργάτες πρέπει να το ανατρέψουν και θα το ανατρέψουν γιατί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, μεγάλο συλλαλητήριο σε 9 του μήνα.